Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου φημώθηκε η παράταξή μας και αποχωρήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Δήμαρχος και η νυν Δημοτική Αρχή έχει εγκαινιάσει από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της μια νέα τακτική που φημώνει τις παρατάξεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θέλουν να καλύψουν γεγονότα και θέσεις. Ακούστηκαν διαστόματος του κυρίου Δημάρχου ατεκμηρίωτες συκοφαντίες, ενώ γνώριζε και γνώριζαν όλοι στη Δημοτική Αρχή και απέκρυψαν έντεχνα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη διάθεση των υπηρεσιών που διατηρούν το αρχείο του Κοινωνικού Παντοπολίου για κανένα άλλο λόγο παρά για να καλύψουν την αδυναμία και την ανεπάρκειά τους να διαχειριστούν σημαντικά θέματα κοινωνικής πολιτικής. Αναφορικά με τα όσα υπόθηκαν, άφησαν μομφές και υπονοούμενα για μικροπολιτικά παιχνίδια, εμπλέκοντας έμεσα δημότισα, άπορη, δικαιούχο του κοινωνικού παντοπολίου, η οποία όλοι ξέρουμε ότι ήταν η καταγγέλουσα του πρωτόγνωρου φαινομένου. Όσο αφορά στα όσα υπόθηκαν, απαντώ απόλυτα. Και αποθήκη τροφίμων υπάρχει και παραστατικά υπάρχουν, τα οποία τα διατηρούν οι υπάλληλοι του κοινωνικού παντοπολίου και τα οποία τα γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και τα οποία αποδίδονται μηνιαία στην υπηρεσία που ελέγχει τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα κατά την κείμενη νομοθεσία. Στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει κωδικός με τίτλο «Δωρεές οικονομική ενίσχυση στο κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου Χανίων από το 2012, 2013 και 2014 μέχρι την ημέρα που παραδώσαμε». Η επίρρηψη ευθυνών στη Διοικούσα Επιτροπή είναι φεδρή εκ μέρους του Δημάρχου και των συνεργατών του, αφού η θητεία της, λίγη 31 Οκτώβου του 2014, έληξε. Ο νυν Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ήταν μέλος τα τρία τελευταία χρόνια και βέβαια αρμοδιότητά της δεν ήταν η ανάθεση, η διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων, ούτε ο ανοιχτός ή ο πρόχειρος διαγωνισμός, αλλά μόνο να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, να ορίζει τα δικαιολογητικά, να συνεργάζεται με φορείς για την ανάπτυξη του παντοπολίου. Σας καταθέτω τον κανονισμό λειτουργίας που ψηφίστηκε 13 Αυγούστου του 2013. Εμείς ως Δημοτική Αρχή ιδρύσαμε και λειτουργήσαμε το κοινωνικό παντοπολίο και ποτέ αρνητικά δεν απασχολήσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραδώσαμε 29 Οκτώβου με σχετικό έγγραφο και ημερομηνία πρωτοκόλλου 67.311 μεγάλη ποσότητα προϊόντων προκειμένου το πρώτο δίμηνο της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής να μην διαταραχθεί καθόλου η λειτουργία και οι δικαιούχοι να παίρνουν τις ποσότητες με επάρκεια από τα ράφια του Παντοπολίου. Είναι, καταθέτω και αυτό το έγγραφο, είναι τραγικό. Η Δημοτική Αρχή, αντί να αρχίσει να διοικεί, να παρουσιάζει έργο, τι κάνει, παρουσιάζει τα γεμάτα τώρα πια ράφια του Παντοπολίου, σαν να έκανε κάτι σπουδαίο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό κάναμε εμείς τρία χρόνια και δεν χρειάστηκε τα δύο πρώτα χρόνια ούτε να κάνουμε διαγωνισμούς και να αναθέτουμε. Η προσπάθειά μας υποστηρίχθηκε από φορείς και πολίτες και έτσι λειτουργήσαμε. Αυτή άραγε είναι η νέα αντίληψη της νέας Δημοτικής Αρχής. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Φταίει η παλιά Δημοτική Αρχή. Φταίνε οι υπηρεσίες που δεν κρατούν αρχεία. Φταίνε οι εθελοντές. Με αυτά θέλω να προτρέψω τη Δημοτική Αρχή να αρχίσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθεί ότι δεν είναι πια αντιπολίτευση. Πρέπει να παράξει έργο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.